Παιδί, μεγάλη μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την ανταπόκριση στο κάλεσμα της τοπικής εκκλησίας σήμερα να μοιραστούμε μαζί τη μεγάλη μέρα της παιδείας και των γραμμάτων. Ξεκινώντας από πέρσι αυτή τη συνάντηση, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός για την πόλη των Δρεζανών και η εκπαιδευτική κοινότητα εδώ του τόπου μας αυτή τη μέρα θα τιμάει τους προστάτες Αγίους, γιατί οι Άγιοι τρεις ιεράρχες έγιναν πρότυπα ζωής, όχι για τη θρησκευτική τους ιδιότητα, αλλά καθαρά για την παιδευτική τους δυνότητα και είναι πρότυπα ζωής για όλους μας. Έλεγα το πρωί, αν σε κάθε οικογένεια είναι μεγάλη υπόθεση το θέμα της ανατροφής και η ανατροφή είναι η ραγοκοκαλιά και η υπόσταση της κάθε οικογένειας για το έθνος και το κάθε έθνος και για το κάθε γένος, η παιδεία είναι η ραγοκοκαλιά της υπόστασης του. Έτσι, σήμερα τιμούμε τους εκπαιδευτικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι παιδεύουν και εκπαιδεύονται μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Τον αγώνα της μόρφωσης και τον αγώνα της μετάδοσης ήθους. Γιατί, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα, δεν είναι ο σκοπός της παιδείας η απόκτηση των γνώσεων, αλλά η κατάκτηση του ήθους. Έτσι, σήμερα έχουμε μαζί μας τον τακτικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σιμεών Πασχαλίδη, ο οποίος θα μας αναπτύξει ένα θέμα επίκαιρο από κάθε άποψη, αφού έχει σαν θέμα η κοινωνική και πνευματική κρίση στο έργο των τριών ιεραρχών. Όλοι μιλάμε για την κρίση, όλοι κάνουμε διαπιστώσεις για την κρίση και όπως έλεγε κάποιος παππούλης, μόνο με κρίση να ξεπεράσουμε την κρίση. Σοφότατος, μόνο με κρίση θα ξεπεράσουμε την κρίση. Έτσι, πιστεύω ότι σήμερα θα προσθέσουμε έτσι ένα λιθαράκι στον προβληματισμό όλων μας, ώστε και εμείς να βοηθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτήν την πραγματικότητα που ζούμε, την κρίση, ώστε, όπως είπαμε και την πρωτοχρονιά, κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Κύριε Σιμεών, ο λόγος δικός σας. Σεβασμιότατε, σεβαστέ μου γέροντα, Άγιοι Πρωτοσύγγελοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγοί και δάσκαλοι της περιοχής αυτής της ευλογημένης περιοχής των Ρεβενών. Επιτρέψτε μου να εκφράσω καταρχήν τις θερμές ευχαριστίες μου προς το πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για την άκρως τιμητική πρόσκλησή του να μιλήσω σε αυτή την πανηγυρική εκδήλωση προς τιμή των τριών ιεραρχών που διοργανώνεται στο πλαίσιο της πολυσχηδούς ποιμαντικής δραστηριότητάς του που αναπτύσσει στο νέο αμερόνα του, στον οποίο ο Κύριος τον έχει τάξει εργάτη του στην ιστορική Μητρόπολη των Ρεβενών. Να τον ευχαριστήσω και να τον διαβεβαιώσω ότι πάντοτε αγαλωμένο ποδί θα σφέρδω και εγώ και άλλοι συνεργάτες του από τα ευλογημένα χρόνια της Θεσσαλονίκης να συνδράμουμε στο σπουδαίο έργο του που παρακολουθούμε και χαιρόμαστε και δοξάζουμε τον Θεό για την επιτέλεσή του στην επαρχία σας. Η Εκκλησία μας θέσπισε εδώ και περίπου μία χιλιετία στις αρχές του 11ου αιώνα μέσα από την πρωτοβουλία και το έργο του Μητροπολίτη Ευχαΐτων του Πόντου Ιωάννη Μαυρόποδα τον εορτασμό της μνήμης των τριών ιεραρχών ως μιας κοινής εορτής
ιδιαίτερης προβολής τους μέσα από το συμβολικό τριαδικό σχήμα που ακολουθούσε στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο τις ιδιαίτερες μνήες και των τριών κατά τον μήνα Ιανουάριο. Έκτοτε η ιστορική και λειτουργική μνήμη των μεγάλων αυτών πατέρων της Εκκλησίας μας παρέμεινε ισχυρή και στη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος και κυρίως στην εκκλησιαστική διδαχή που τους προσέδωσε όχι μόνο το χαρακτηρισμό πατέρες αλλά και οικουμενική διδάσκαλη, διαχρονικά σημεία αναφοράς του εκκλησιαστικού λόγου και της χριστιανικής βιωτής. Αλλά και η Βυζαντινή Πολιτεία είχε ήδη από τις αρχές του 10ου αιώνα, στην περίοδο του σπουδαίου λόγιου αυτοκράτορα Λέοντα VI του Σοφού, θεσπίσει με την 88η νεαρά του τον εορτασμό των μεγάλων πατέρων της εποχής των Συνόδων. Θεσπίζομαι τίνη, μη αγεράστους, μη δανεόρτους είναι τας μνήμας των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και μεταξύ αυτών Βασιλείου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Οι τρεις ιεράρχες έζησαν, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, σε μια εποχή που θα την χαρακτηρίζαμε ως καθόλου ομαλή και επίφοβη για το μέλλον και την ενότητα του εκκλησιαστικού κόσμου στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της Αυτοκρατορίας. Κατά την περίοδο που έζησαν, από τον 4ο και τις απαρχές του 5ου αιώνα, ο χριστιανισμός εξακολουθούσε να αντιμάχεται τον παλαιό ιδωλολατρικό κόσμο, ο οποίος προσπαθούσε να ανασυνταχθεί και να αντλήσει δύναμη για την επιβίωσή του μέσα από απόπειρες όπως εκείνη του Ιουλιανού του Αποστάτη, ενώ και το πλήθος των αιρέσεων, παλαιότερων και νεότερων, συνέδινε σε μια κοινωνική αστάθεια και οδηγούσε σε ένα εκρηκτικό κοινωνικό περιβάλλον, απειλώντας τον εσωτερικό βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα μπορούσαμε πραγματικά να αναζητήσουμε και να εντοπίσουμε τηρουμένων των αναλογιών αρκετά κοινά σημεία μεταξύ των κοινωνικών συνθηκών και της απορρέουσας από αυτές κρίσεως εκείνης της μακρινής εποχής και της σημερινής εποχής, στην οποία ο σύγχρονος άνθρωπος και κυρίως η Εκκλησία του σήμερα καλείται να αναστοχαστεί και να ανανοηματοδοτήσει τον πνευματικό και κοινωνικό ρόλο της, επινοώντας οτιδήποτε αναγκαίο για την αντιμετώπιση των αναφιωμένων κρίσεων και των εξ αυτών επαγωμένων κακών, κατά τον Παύλιο λόγο, τη σπάση γέγονα τα πάντα ή να πάντως την ασώσω, λόγο που κατοχυρώνει την παντοίδια του Ευαγγελισμού των ανθρώπων και την αποκλειστική λειτουργία του εκκλησιαστικού έργου, που δεν είναι άλλο από τη σωτηρία του ανθρώπου και συνακόλουθα τη σωτηρία όλης της κτήσεως. Ιδιαίτερα για την πνευματική κρίση, η οποία έχει μία μακρά περίοδο κατά την οποία εξυφαίνεται στον τόπο μας, η Εκκλησία και πρόσφατα έχει διακηρύξει ότι η ουσία της πνευματικής κρίσεως είναι η απουσία νοήματος ζωής και ο εγκλωβισμός του ανθρώπου στο ευθύγραμμο παρόν, δηλαδή ο εγκλωβισμός του στο εγωκρατούμενο ένστικτο. Ένα παρόν χωρίς μέλλον, χωρίς όραμα. Ένα παρόν καταδικασμένο στο ανιαρό και μονότονο. Η μετατροπή της ζωής σε ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο ημερομηνίες, αυτές της γέννησης και της ταφής, με άγνωστο το μεταξύ τους διάστημα. Σε μια τέτοια προοπτική, το άσκοπο συναγωνίζεται το παράλογο και τον αγώνα τον κερδίζει πάντα το τραγικό. Και συνεχίζει σε μια πρόσφατη διακήρυξή της η Εκκλησία της Ελλάδος το ερώτημα, δίλημα του Ντοστογεύσκη, ελευθερία ή ευτυχία, το ζούμε πλέον σε όλη την τραγικότητα. Διαλέξαμε μία πλαστή ευμάρεια και χάσαμε την ελευθερία του προσώπου μας. Χάσαμε την ελευθερία της χώρας μας. Σήμερα ο άνθρωπος, δικαίως ίσως, τρέμει μήπως μειωθεί το εισόδημά του, αλλά δεν ανησυχεί το ίδιο για το έλλειμμα παιδείας που αφορά στα παιδιά του και δεν αγωνιά για τα παιδιά που σβήνουν μέσα στις ποικίλες εξαρτήσεις, δεν αγωνιά για τον ευθελισμό του ανθρώπινου προσώπου. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία της αληθινής κρίσης και η πηγή της οικονομικής κρίσης, την οποία τόσο ανελαίητα εκμεταλλεύονται οι σύγχρονοι έμποροι των εθνών. Η Εκκλησία τίμησε τους τρεις ιεράρχες που αντιμετώπισαν την κρίση της εποχής τους ως τα πάνχρυσα στόματα και τους μελήρητους ποταμούς της σοφίας, που με τη διδασκαλία τους
καταγεγραμμένοι στο πλήθος των συγγραμμάτων τους, έργων με δογματικό, εξηγητικό, δηλαδή ερμηνευτικό, ομιλητικό και εγκομιαστικό περιεχόμενο, με τις επιστολές τους και τα υπόλοιπα έργα τους, έδωσαν φως και ζωή στους πιστούς όλων των εποχών. Ωστόσο, αν σήμερα θεωρούμε στον χώρο της επιστήμης ότι μια επιστημονική θεωρία επιβεβαιώνεται μόνο από την εργαστηριακή επαλήθευσή της, με την παρατήρηση και το πείραμα, μπορούμε κατά αναλογία να ισχυριστούμε ότι οι μεγάλοι αυτοί εκκλησιαστικοί ηγέτες επικύρωσαν πειραματιζόμενοι στην ίδια την προσωπική τους βιωτή και δει στην ιστορική τους πορεία ως ταγή και ποιμένες της Εκκλησίας την ακρίβεια και εφαρμοσιμότητα των λόγων και της διδαχής τους προς τον λαό. Άλλωστε, σύμφωνα με τον χαρακτηριστικό ορισμό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και στον χώρο της εκκλησιαστικής ζωής, η πράξη συνιστά επίβαση, δηλαδή εφαρμογή της θεωρίας, πράξης θεωρίας επίβασης. Έτσι διαπιστώνει κανείς μια θαυμαστή συναρμογή λόγων και πράξεων στη ζωή και στη διδασκαλία τους. Με σταθερό κριτήριο στις ενέργειές τους ότι ουκέστην άλλος σωθήνε η μύδια του πλησίων, διακόνησαν τους αδελφούς τους που διαβιούσαν σε καθεστώς ένδυας και πάσης φύσεως ανάγκης και ανέδειξαν τη χριστιανική κοινωνία ως μια πραγματικότητα και όχι ως ουτοπία, όπως θέλουν να βλέπουν την κοινωνική διδασκαλία της Εκκλησίας σύγχρονοι κοινωνιολόγοι. Επαλήθευσαν δηλαδή εν της πράγμαση την αφετηριακή αρχή ότι από την ίδια τη φύση της η Εκκλησία είναι κοινωνική, αφού δεν υπάρχει στην αγιοπατερική παράδοση ατομικός χριστιανισμός, ατομική δικαίωση και σωτηρία. Και αν όλα αυτά μας φαίνονται απόμακρα και λελαπρισμένα από την ιδεατή προβολή τους μέσα στο πέρασμα τόσων αιώνων, η μελέτη της ζωής, του έργου και κυρίως της διδαχής και του μαχητικού λόγου των τριών ιεραρχών εναντίον κάθε μορφής κοινωνικής αδικίας και ανθρώπινης εκμετάλλευσης, τους καθιστά τόσο επίκαιρους, σαν να ζούσαν σήμερα και να είχαν να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν το ελληνικό μας βίο αλλά και τον κόσμο μας. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, άλλωστε, που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια το σύνολο των χωρών, ιδιαίτερα του δυτικού κόσμου, αλλά και την πατρίδα μας ειδικότερα, αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο επίκαιρο θέμα των ημερών μας. Μονοπολεί καθημερινά το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων, αποτελεί κεντρική είδηση στα δελτία των ειδήσεων και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βασανίζει τη σκέψη των ειδικών οικονομολόγων και τεχνοκρατών που αναζητούν την οριστική της λύση και δυστυχώς εξωθεί τις κυβερνήσεις στην λήψη επώδυνων μέτρων που ανατρέπουν βία τα δικαιώματα των λαών τους, όπως συμβαίνει σε όλη την περίοδο της λεγόμενης κρίσεως και στη χώρα μας. Γεμίζει με φόβο και αγωνία τις ψυχές των απλών ανθρώπων. Δοκιμάζει ανάλγητα τα όρια και τις αντοχές των σύγχρονων κοινωνιών. Παίρνοντας λοιπόν αφορμή από τη σημερινή εορτή, νομίζουμε ότι θα άξιζε τον κόπο να επιχειρήσουμε μια συνοπτική προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων της εποχής μας, όπως του πλούτου και της φτώχειας, της κοινωνικής ισότητας, αλλά και της κοινωνικής και επίγειας ειρήνης από την πλευρά της χριστιανικής διδασκαλίας, εκφραστές της οποίας και διαμορφωτές σε μεγάλο βαθμό υπήρξαν οι σήμερα τιμόμενοι τρεις ιεράρχες. Οφείλουμε καταρχήν να σημειώσουμε ότι η διαρκής προσπάθεια για την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, για την άρση δηλαδή των συνθηκών της ανισότητας και της φτώχειας κάθε μορφής, των συνθηκών δηλαδή της δομικής βίας, ήταν να παραμένει ύψιστη διακονία, ήταν και παραμένει ύψιστη διακονία της Εκκλησίας. Διακονία που απορρέει από το ίδιο το Ευαγγέλιο και την ευχαριστιακή πρόσληψη του ανθρώπου και του κόσμου. Και η Εκκλησία μας, κατά την εποχή των Μεγάλων Πατέρων που τιμούμε σήμερα, ήταν όχι μόνο παρούσα, αλλά και πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια. Οφείλουμε όμως προεξαγγελικά να υπογραμμίσουμε ότι η παρουσία της στον κόσμο δεν αποβλέπει στην βελτίωση των κοινωνικών δομών, αλλά στη σωτηρία και ανακαίνιση των ανθρώπων. Οι ίδιοι οι τρεις ιεράρχες κατάγονταν από εύκολες οικογένειες, γεγονός όμως που δεν τους εμπόδισε να διαμοιράσουν τις πατρικές τους περιουσίες στους φτωχούς και σε έργα ευφυΐας. Η υποδειγματική πολιτεία, ένα σύνδεσμα κτισμάτων για την φιλοξενία, την νοσηλευτική περίθαλψη, τη μέρημνα των φτωχών, αλλά και των χρονίων πασχόντων όπως η Λεπρή, που μετά τον θάνατο του μεγάλου βασιλείου ονομάστηκε βασιλιάς, ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της εφηρμοσμένης κοινωνικής διδασκαλίας τους. Οι ίδιοι δε,
σε έργα τους που αφιέρωσαν για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, όπως το προς τους πλουτούντας του Μεγάλου Βασιλείου και τα έργα καταπλουτούντων και περιφιλοκτοχίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου ή το ερμηνευτικό υπόμνημα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο χωρίο της πλουσίης εν τον ίν αιώνη παράγγελε μη υψηλοφρονή, διατυπώνουν με κατηγορηματικό τρόπο τη διδασκαλία τους, χωρίς περιστροφές και με απόλυτη βεβαιότητα στην εφαρμοσιμότητα της διδαχής του, που αποβλέπει σε ένα πρωτοχριστιανικό πρότυπο, στις χριστιανικές δηλαδή κοινότητες της Αποστολικής περίοδου, που με την κοινοκτημοσύνη είχαν επιτύχει την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Η ιδιοκτησία ασφαλώς για τους τρεις ιεράρχες αποτελεί έναν θεσμό, ο οποίος δόθηκε μένα από τον Θεό, αλλά συμβατικά, διότι ήταν πολύ χρήσιμος για τον μεταπτωτικό άνθρωπο. Ήταν αποτέλεσμα και συνέπεια της επιθυμίας του. Ανατρέχουν μάλιστα στην παραδείσια κατάσταση του ανθρώπου, όπου δεν υπήρχαν ούτε διαιρέσεις, ούτε ανισότητα, γεγονός για το οποίο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σημειώνει χαρακτηριστικά. Συ βλέπε την πρώτη ισονομία, μη την τελευταία διαίρεση. Για το μείζον κοινωνικό πρόβλημα του πλούτου και της φτώχειας που μαστίζει και σήμερα όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά ολόκληρο τον κόσμο με τα εκατοντάδες εκατομμύρια συνανθρώπων μας που σύμφωνα με τις στατιστικές των διεθνών οργανισμών υποσιτίζονται και λιμοκτονούν, ο Άγιος Γρηγόριος τονίζει στο περιφιλοκτοχίας έργο του. Παινία και πλούτος ύστερον υπησύλθον το γέννη των ανθρώπων ώστε αρρωστήματα. Και το της φύσεως ευγενές πλεονεξία κατέτεμε, προσλαβούσε και νόμων της δυναστείας επίκουρων. Εγείρει μάλιστα εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ένα μείζον και επίκαιρο ηθικό πρόβλημα του καιρού μας, της δικαιοσύνης του νόμου ή της ηθικής του δικαίου. Κατά πόσο ένας νόμος διευθετεί και αποδίδει με δικαιοσύνη την ισότητα και την ορθότητα των πραγμάτων και δεν επιβαρύνει με απαράδεκτο τρόπο την υφιστάμενη αδικία, καταδυναστεύοντας έτι μάλλον τους ανθρώπους. Για τον θεολόγο Γρηγόριο, η ανισότητα και η αδικία είναι ένα αφύσικο μέγεθος. Όχι μόνο ηθική, αλλά ούτε λογική βάση δεν υπάρχει για την κοινωνική ανισότητα. Ταυτόχρονα όμως, με την καταγγελία των άδικων κοινωνικών δομών, ο Άγιος Γρηγόριος δεν εγκαταλείπει τους δεινοπαθούντες στην τύχη τους και μας καλεί εδώ και τώρα να φανούμε αλληλέγγυοι σε όσους εξαιτίας των άδικων αυτών δομών υποφέρουν και να γίνουμε φιλάνθρωποι στην πράξη, ακολουθώντας το ευαγγελικό πρότυπο της διδασκαλίας του ίδιου του Χριστού. Πόντες φιλάνθρωποι σε κάθε περίπτωση, Χριστόν επισκεψόμεθα, Χριστόν θεραπεύσομαι, Χριστόν θρέψομαι, Χριστόν ενδύσομαι, Χριστόν συναγάγομαι και Χριστόν τιμήσομαι δια των δεωμένων και χαμέ ερημένων. Η διακονία του πλησίων, η υλική και πνευματική στήριξη και υποστήριξη των αδικούμενων, η έμπρακτη, η εφαρμοσμένη θεολογία ήταν στάση ζωής για τους τρεις ιεράρχες. Ήταν προέκταση της λειτουργικής και ευχαριστιακής ζωής της Εκκλησίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου και του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικά όσα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του στις πράξεις των Αποστόλων στην 11η ομιλία του και θα σας διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε μετάφραση. Ήταν τόση η προθυμία με την οποία έδιναν όσοι είχαν περιουσίες, ώστε δεν υπήρχε ούτε ένας φτωχός, μιλώντας για την πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων. Δεν έδιναν δηλαδή ένα μέρος μόνο από την περιουσία τους, κρατώντας την υπόλοιπη για τον εαυτό τους. Ούτε τα έδιναν μεν όλα, αλλά με το αίσθημα πως ήταν δικά τους και τα χάριζαν. Την ανομαλία της άνεσης κατανομής των αγαθών την είχαν εξαφανίσει ανάμεσά τους και ζούσαν με μεγάλη αυθονία αγαθών. Και αυτό το θεωρούσαν ιδιαίτερα τιμητικό. Ούτε τολμούσαν δηλαδή να δίνουν οι ίδιοι απευθείας στα χέρια των φτωχών, ούτε ένιωθαν υπερήφανοι που έδιναν, αλλά έφερναν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων και αυτούς άφηναν να τα διαχειριστούν και τους καθιστούσαν απόλυτους κύριους, ώστε η κατανάλωση να γίνεται από αγαθά που ανήκαν πια σε ολόκληρη την κοινότητα και όχι από δικά τους. Αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, τους βοηθούσε και στο να μην υπερηφανεύονται. Αν και σήμερα γινόταν το ίδιο,
θα ζούσαμε πιο ευτυχισμένοι και οι πλούσιοι και οι φτωχοί», συνεχίζει ο Χρυσόστομος. «Μάλιστα, όχι τόσο στους φτωχούς, όσο στους πλουσίους θα έφερνε τούτο τη χαρά και την ευτυχία. Και αν θέλετε, ας παραστήσουμε καταρχήν με λόγια το γεγονός εκείνων και με αυτόν τον τρόπο ας απολαύσουμε τη χαρά και την ευτυχία της αδελφωμένης ζωής, αφού δεν έχετε τη διάθεση να την απολαύσουμε στην πράξη. Γιατί είναι και από μόνο του φανερό, προπαντός όμως από όσα συνέβησαν τότε, πως διαθέτοντας οι πλούσιοι τις περιουσίες τους, όχι μόνο τα ευτόχυναν, αλλά και τους φτωχούς τους έκαναν πλουσίους». Στο πνεύμα αυτό της κοινής νομής των υλικών πραγμάτων, που καταργεί την αρπαγή, συστατικό και αφιπηριακό στοιχείο σύμφωνα με τους τρεις ιεράρχες για τον πλουτισμό, ακόμη και στη μη ενεργητική μορφή της, ο Μέγας Βασίλειος στην ομιλία του στο Καθελώμοντας Αποθήκας μας συμβουλεύει: «Μη φανόμεν η λογική των αλόγων ομότερη. Εκείνα γάρ, τα άλογα ζώα, της εκ της φύσεως θειωμένης παρά της φύσεως ως κοινή και έχρινται. Εμείς δε εγκολπιζόμεθα τα κοινά, τα των πολλών μόνοι έχοντες. Το πρώτον των χριστιανών ζηλώσουμε σύνταγμα, όπως είναι αυτής άπαντα κοινά, ο βίος, η ψυχή, η συμφωνία, η τράπεζα κοινή, αδιαίρετος αδελφό της, αγάπη ανυπόκριτος». Επανέρχεται δηλαδή ακριβώς στο ίδιο αποστολικό πρότυπο της πρώτης εκκλησίας, το οποίο μας παρουσίασε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Κλέπτες κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν είναι μόνον όσοι ξεγυμνώνουν τους ντυμένους, αλλά και όσοι, αν και μπορούν, εν τούτης δεν δίνουν τους γυμνούς. Ή ο μεν ενδεδειμένων από γυμνών λογοδίτης ονομαστήσεται, ο δε γυμνών μη ενδύων δυνάμενος του το ποιήν άλιστινός προσιγορίας άξιος. Του ποινώντος εστίν ο άρτος, ον σύ κατέχεις. Του γυμνητεύοντος το ημάτιον, ως ή φυλάσσεις εν αποθήκες. Του ανυποδίτου το υπόδημα, ο παρασύ κατασύπεται. Του χρήζοντος το αργύριο, ο κατορίξας έχεις. Ώστε το σού τους αδικείς, όσους παρέχει η δύνασο». Γίνεται δηλαδή φανερό ότι η εφαρμογή κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλαγή δηλαδή των άδικων κοινωνικών δομών, χωρίς αλλαγή συνειδήσεων, αφενός, και χωρίς την εφαρμογή του γνήσιου ορθόδοξου ήθους αφετέρου, είναι μαντοπονία. Διότι οι τρεις ιεράρχες υπερβαίνουν με τη διδασκαλία τους την αρχαιοελληνική αρχή που έθεται ως κριτήριο τον ίδιο τον άνθρωπο στο μοναχικό ταξίδι της ατομικότητάς του, χρημάτων, δηλαδή πραγμάτων, πάντων μέτρων άνθρωπος, και καταδεικνύουν, παραλλάσσοντας αυτήν την αδιέξοδη αρχή του αρχαιοελληνικού κόσμου, ότι χρημάτων, πάντων μέτρων θεάνθρωπος. Προτείνουν έτσι έναν ανατρεπτικό επαναπροσδιορισμό του πλούτου και των εγκόσμιων αγαθών σε σχέση με αυτό που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του καθενός μας προσωπικά, αλλά και στη συλλογική συνείδηση του ανθρώπινου γένους. Πλούτων νόμις, εγνήσεων και βέβαιων την ολιγόδια, το να χρειάζεται δηλαδή λίγα πράγματα κάποιος. Ούχα εν το πολλά και κτίστε το πλουτίν εστίν βεβαίως, αλλά το μη πολλών δίστε. Δηλαδή, να πιστεύεις ότι βέβαιος πλούτος και γνήσιος είναι η ολιγάρχεια. Ο σταθερός πλούτος δεν είναι το να έχεις πολλά, αλλά το να μην έχεις ανάγκη από πολλά. Και ο Άγιος Γρηγόριος προσθέτει, σε μία έτσι λογοτεχνική παραλλαγή ή παράφραση των λόγων του, «Μην απλώνεις τα χέρια σου στον ουρανό, αλλά προσέτας τα χέρια των φτωχών. Αν εκτείνεις τα χέρια σου στα χέρια των φτωχών, έπιασες τον ίδιο τον ουρανό». Οι τρεις όμως ιεράρχες προέβαλαν και το ουσιώδες υπόβαθρο για την αντιμετώπιση της πνευματικής και κοινωνικής κρίσης του τότε και του σήμερα. Την παιδεία, τόσο στην ελληνική, την θύραθεν όπως συνηθίζουμε να λέμε έκφρασή της, όσο και στην χριστιανική, την πνευματική μόρφωση του κατά Χριστόν ανθρώπου. Επιλέγουμε τη σταχυολόγηση κάποιων χαρακτηριστικών αναφορών από το μνημιώδες έργο του Μεγάλου Βασιλείου προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Στο έργο του αυτό, ο ηθήνων νους της καπαδοκικής σκέψεως εστιάζει την προσοχή των νέων ανθρώπων στην συναρμογή της θύραθεν παιδείας με την πνευματική οικοδομή των νέων ανθρώπων, που αποσκοπεί στη γνώση της αλήθειας. «Ούτω δι και ψυχή προηγουμένως μεν καρπός η αλήθεια, ουκ άχα ρίγε μην ουδέ τη θύραθεν σοφία περιβεβλήστε».
Γι' αυτό και επιμένει στην επιλεκτική λήψη και υιοθέτηση των πνευματικά ωφέλιμων λόγων και διδαγμάτων της θύραφην γραμματείας. Τούτο μεν ουν, αυτό και συμβουλέσον οίκο, το μη δίν εις άπαξ της ανδράση τούτης, δηλαδή στους αρχαίους ποιητές και φιλοσόφους, ως περ πλοίου τα πηδάλια της διανοίας ημών παραδόντας, υπερ ανάγωση, ταύτη συνέπεστε αλώσον εστί χρήσιμον αυτών δεχομένους, ιδένε τι χρή και παριδί. Δηλαδή, δεν πρέπει να παραδώσετε στους αρχαίους συγγραφείς το τιμόνι του νου σας, για να σας πάνε όπου αυτοί θέλουν. Δεν πρέπει να τους ακολουθείτε σε όλα. Πρέπει να πάρετε από αυτούς ό,τι είναι χρήσιμο και να μην δώσετε προσοχή στα υπόλοιπα. Προβάλλοντας το παράδειγμα της μέρης σας, καταλήγει ότι ούτω δι καντάφθα της μη το ειδή και επίχαρη μόνον των τιούτων λόγων διόκουση, έστι την άκη ωφέλεια από αυτόν εις την ψυχή να αποθέστε. Και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι τιούτοτρόπος η κλασική γραμματεία θα καταστεί παιδαγωγός των νέων ανθρώπων εις Χριστόν, ως όχι εν τούτης προπαιδευτής, ουκ έταν εκείνης ως αδυνάτης διαπιστήσιεν. Δηλαδή, όποιος προγυμναστεί στα αρχαία εκείνα παραδείγματα, δεν θα δυσπιστήσει στις εντολές του Ευαγγελίου σαν ακατόρθωτες. Έτσι θα οδηγηθούν στην τέλεια καλλιέργεια από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Αλλά ταύτα μεν που κάν τη συμμετέρης λόγης τελειότερων μαθησόμεθα. Όσον δε σκιαγραφία δυνά της αρετής, το γενήν είναι εκ των έξωθεν παιδευμάτων περιγραψόμεθα. Δηλαδή, αυτά όλα θα τα διδαχθούμε τελειότερα στην γραφή μας. Αλλά προς ώρας τα περιγράφουμε σαν σκιαγράφημα της αρετής από την κοσμική σοφία. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί συνάδελφοι, οι τρεις ιεράρχες που τιμούμε σήμερα μας πρόσφεραν το πνευματικό αλάτι που προλαβαίνει και εμποδίζει την κακή αλλίωση της ζωής μας και της πίστης μας. Ο μελίριτος ποταμός της σοφίας τους και τα έργα τους δεν υπηρέτησαν κανενός είδους κατεστημένου. Υπηρέτησαν και δόξασαν μόνο τον Θεό, υπηρέτησαν μέχρι θυσίας μόνο τον άνθρωπο. Το χρέος που αφήνουν σε όλους τους χριστιανούς, αλλά και σε όλους τους ευαίσθητους κοινωνικά ανθρώπους, είναι να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε στο μέτρο των δυνάμεών του ο καθένας μας την διδασκαλία τους που αποβλέπει στην υλοποίηση της νέας κοινωνίας, της Εκκλησίας, που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου και να τους προβάλλουμε πάντοτε μπροστά μας και στους άλλους ως ζωντανά παραδείγματα ενότητας, πίστεως και πράξεως. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Πασχαλίδης, έδωσε πολύ εύστοχα το στίγμα αυτής της πνευματικής και κοινωνικής κρίσης μέσα από το έργο των τριών ιεραρχών. Και οι τρεις αποσκοπούσαν στη διακονία του ανθρώπου, όπως και εσείς οι εκπαιδευτικοί αποσκοπείτε μέσα από τον καθημερινό σας αγώνα στη διακονία του ανθρώπου αυτής της ηλικίας, από την παιδική μέχρι και την μεταεφηβική. Γιατί δάσκαλος είναι και ο νηπιαγωγός και η νηπιαγωγός και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και είναι πολύ πιο ωραίος ο όρος δάσκαλος παρά καθηγητής. Είναι πιο χορταστικός ο όρος δάσκαλος. Γι' αυτό σήμερα, τιμώντας έτσι την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους δασκάλους, στην ουσία θυμόμαστε αυτούς τους μεγάλους δασκάλους που πρέπει να τους έχουμε όλοι μας
πρότυπα σε αυτό το διακόνημα το οποίο κάνουμε. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι εκπαιδευτικοί διακόνημα κάνουμε. Και αυτό και είμαστε λειτουργοί. Και ό,τι έχει σχέση με την ψυχή του ανθρώπου είναι, βλέπετε, λειτουργήμα και διακόνημα. Είτε λέγεται ιατρική επιστήμη, είτε λέγεται παιδαγωγική επιστήμη, είτε λέγεται νομική επιστήμη, είτε λέγεται θεολογική επιστήμη. Εύχομαι καλή δύναμη στο διακόνημά σας, στο έργο σας, καλές υπομονές, πολλές υπομονές και οι τρεις ιεράρχες να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν ώστε αξιοποιώντας την κρίση μας να μπορούμε να ξεπερνάμε την κάθε είδους κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμα και τη σημερινή μας συνάντηση. Θα παρακαλέσω έτσι να δεχτείτε ένα μικρό αντίδωρο στο δώρο της αγάπης σας, που σήμερα είμαστε όλοι εδώ μαζί, ένα μικρό εμπόδιο της γωνιάς, σαν μια ευλογία της σημερινής ημέρας, και στη συνέχεια, στα άνω δώματα, θα υπάρχει δεξίωση, είναι η ώρα του καφέ κιόλα και είναι η ώρα, έτσι είναι, πιθανάμε και τις συνήθειές μας. Οπότε λοιπόν, μετά πάνω για δεξίωση, έτσι προς τιμή όλων, τα βιβλία. Τώρα, να κάνουμε και κάτι πρακτικό, να έρχεστε από εδώ και να θέλετε να ανεβαίνετε πάνω με εδώ. Άντε τον κύριο Φουρνάκη, που είναι και ο πρόεδρος του τοπικού εδώ πέρα.